Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη με μια σειρά από μετακλήσεις πάρα πολύ επιτυχημένες που τίμησαν τόσο το κοινό όσο και οι άνθρωποι που γράφουν για τα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης με υψηλού θεωτικού επίπεδου παραστάσεις. Μάλιστα, να πούμε σήμερα που έχουμε τη συνέντευξη τύπου ότι η αναφορά στο Γκρέκο σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου παίρνει παράταση και για την επόμενη εβδομάδα και θα τελειώσει στις 19 του μήνα. Και μάλιστα και η Βέρα Κρούσκα, που ήταν την περασμένη εβδομάδα πριν δύο εβδομάδες με το Πούλι Μάνο Σουμωρή, θα πάρει και εκείνη η παράταση, θα ξαναπαίξει δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες, τον Μάρτιο. Γιατί όλες οι παραστάσεις αγαπήθηκαν πάρα πολύ από το κοινό και με τη δική σας βοήθεια και συμπαράσταση αυτό δημοσιοποιήθηκε κατά κόρον. Τώρα λοιπόν παρουσιάζουμε σήμερα τις δύο πρώτες παραγωγές του Θεάτρου Αυλαία. Νομίζω βέβαια ότι καλύτερη να μιλήσει γι' αυτό είναι η Παυλίνα Χαρέλα, η οποία... είναι ένας πραγματικός εργάτης του θεάτρου, από το πρωί μέχρι το βράδυ και εδώ και στο Σοφούλι, δεν σταματά ποτέ. Και επίσης η σκηνοθέτης της Τρίγκλας, η Λένε Πετροπούλου. Γενικότερα πρόκειται για δύο πολύ δημιουργικές και διαφορετικές παραστάσεις. Το Μαγεμένο Τσίρκο είναι η πρώτη παιδική μας παραγωγή και η Στρίγκλα είναι για τη σκηνή των ενηλίκων και θα παίζει δευτερότριτα. Ο λόγος όμως στην Παυλίνα. Νομίζω ότι έχεις καλύψει. Είδατε ένα απόσπασμα. Ξεκινάμε την παιδική που είναι αυτή την Κυριακή, το Μαγεμένο Τσίρκο, με όλη την τρελοπαρέα εδώ πέρα, με αρχηγό τη Σούκη. Πού είναι η Σούκη? Η Σούκη. Να πούμε ότι τα παιδιά έχουν ιδιαίτερα ονόματα, Σούκι, Γκότζι, Κάπρι. Ξέρω, Καπρίτσιο είναι το επιθετό, αλλά χρησιμοποιεί το Κάπρι. Νίκη, α, τη σύλλαβα, αλλά φυσιολογικό. Στέλλα, τη σύλλαβα, φυσιολογικό. Και η Ελένη που λείπει είναι στην Αθήνα, είναι η μοναδική ηθοποιό. Είναι ένα σοου, Σούκι θα μα πει εσύ για την παράσταση. Θα πούμε μαζί, μην άνθρωποι. Θα πούμε μαζί, έλα. Μια μύτη εδώ. Λοιπόν, είναι ένα σοου με τα παιδιά που έχουμε ξανασυνεργαστεί στο Σοφούλι με τα ψυχροπερδέματα. Πέτυχε λοιπόν όλο αυτό που κάνανε εκεί πέρα και αποφασίσαμε να κάνουμε μία παράσταση σοου, μόνο σοου. Δεν έχει θεατρικό λόγο καθόλου, δεν έχει κείμενο, δεν έχει, έχει μόνο μουσικές, βίντεο και το σοου. Νομίζω ότι το σοου των παιδιών καλύπτει τα πάντα. Είδα τα δευτερόλεπτα, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει πάνω στη σκηνή. Ο λόγος θέλετε να ρωτήσετε κάτι στα παιδιά. Πώς έχει βασιστεί αυτό μας, παρόλο που δεν υπάρχει λόγος. Ναι, υπάρχει, ναι, υπάρχει βάση. Μία βάση αυτή με ένα μικρό βάση. Κοριτσάκι, το οποίο ανοίγει. Να σας πω κάτι, επειδή το ξεκινήσαμε κάπως αλλιώς και μας πήγε κάπου αλλού, γιατί μέσα από τα παιδιά βγάζουμε πράγματα καινούργια. Δηλαδή και, ξεκίνησε με μία ιστορία με ένα μικρό κοριτσάκι που ξαφνικά το έπαιζε πολύ εγωίστρια και πολύ είμαι εγώ πρώτη και κανένας άλλος και ανοίγει το μουσικό κουτί της και ξαφνικά το μουσικό αυτό κουτί που έχει μέσα ήρωες τσίρκου ζωντανεύει. Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ. Δεν έχει λόγο, δεν έχει κείμενο, είναι ένα μουσικό κουτί που ζωντανεύει και μέσα από αυτό ζωντανεύουν όλοι οι ήρωες του μουσικού κουτιού. Και βλέπουμε φυσικά στο τέλος, ας το πούμε, στο ανακαλύψω, ότι όλο αυτό ήταν ένα όνειρο που ζωντάνεψε ξαφνικά το παιχνίδι. Είπαμε και το φινάλε, είναι λίγο κλασικό για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε όλη αυτή την τρέλα που κάνουμε και όλο αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κάποιο δηλαδή πολύ ιδιαίτερο κείμενο και story. Είναι ένα τσίρκο που ζωντανεύει, αν θέλετε να το, πει, να το πούμε έτσι. Μία ώρα. Έχει διάδραση και με κοινό. Αυτό θα το, ναι, κυρίως οι ξυλοπόδες θα τα ταλαιπωρήσουν λίγο τα παιδιά, από ό,τι κατάλαβα. 5 ώρες κατά, εντάξει. Αυτά για την παράστασή μας. Να πούμε τα παιδιά ότι είναι, ξαναλέω, εκτός από την Ελένη που λείπει, που είναι ηθοποιός, είναι ακροβάτες του δρόμου. Αυτό που ακούτε στην κυριολεξία είναι, αυτό που αγαπούν, αυτό το κάνουν. Δεν το κάνουν από ανάγκη, το κάνουν γιατί τους αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα τους δείτε σίγουρα στο Λευκό Πύργο, στα φανάρια με τις κορίνες, αλλά τους αρέσει και το κάνουν, δεν το κάνουν από ανάγκη. Η street art είναι ένα κίνημα το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια όσο πάει και ανεβαίνει και μπαίνει πλέον και στις αίθουσες τις θεατρικές. Πάμε στη Στρίγκλα. Ναι. Συγγνώμη λίγο, ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν πώς είναι περίπου? 6. 5 ακροβάτες και μία ηθοποιός, η οποία και αυτή χορεύει και κάνει πανιά. Έχουμε την τύχη να έχουμε μία ηθοποιό που τα κάνει και όλα. Ευχαριστούμε. Πάμε στη...